Πρέπει να κρατάει υπέρο ο αυτοδιοκτικός. Εδώ στα σημεία αυτά. Όταν βρέχει, το νερό μπαίνει στις αίθουσες και η υγρασία είναι εμφανή στους τοίχους. Τα μαθήματα γίνονται υπό συνθήκες παγωνιάς και το προσωπικό καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να δουλέψει με τους μαθητές. Κι όμως, σε αυτές τις λιόμενες αίθουσες φιλοξενούνται 54 παιδιά με αναπηρία. Κι όμως, οι συνθήκες ντροπής αποτελούν πραγματικότητα. Όταν ο μαθητής λοιπόν είναι 150 κιλά, λόγω ακινησίαση και επειδή είναι υπέρβαρα τα παιδιά, εμείς ξενεφριζόμαστε να σηκώσει μαθητή από το καρότσι για να το βάλει στη τουαλέτα. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχουμε μία τουαλέτα για μένα, μπαίνει το καρότσι, να περιστρέφονται τα μπράτσα της τουαλέτας, να καθίζει απάνω στη λεκάνη. Οι περιγραφές του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου είναι σοκαριστικές. Οι συνθήκες κάθε άλλο παρά ανθρώπινες είναι για παιδιά που περιμένουν τη στοργή, τη φροντίδα και τη στήριξη της πολιτείας, που αισθάνονται όμως παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Η μοναδική θέρμαση ψήξη που έχουμε είναι το air condition, που αν αναλογιστούμε αυτή τη στιγμή και λόγω του COVID, ότι το air condition δεν είναι ότι κατάλληλο μέσο για να θερμαίνει ή να ψήξει το σχολείο, αλλά λόγω της κατάστασης εξαναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε στις ήδη υπάρχουσες συνθήκες. Να βρούμε την ροή, τρυπήσαμε, ρίξανε μέσα με το, έχουμε το μηχάνημα αυτό στόκο για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την υδροροή. Γιατί έβγαινε και από εκεί νερό και έχουμε τα μηχανήματα εδώ, υπολογιστές, που αυτά είναι αξίας. Εδώ και χρόνια δεκάδες οικογένειες που σηκώνουν το δικό τους καθημερινό Γολγοθά περιμένουν ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο κτίριο να φιλοξενήσει τα όνειρα και τις ελπίδες αυτών των παιδιών. Τα όνειρα όμως έμειναν όνειρα. Και κάποτε είχαμε εντάξει το 11 πριν καταργηθεί η νομαρχία στα ΕΣΠΑ και ήταν το μοναδικό κτίριο σε επίπεδο Κρήτης που μπήκε στα ΕΣΠΑ. Τότε βγήκε 1.800.000 για την άδεια για να φτιάξουμε εδώ ένα σχολικό συγκρότημα και του ΕΝΕΓΙΛ και το δικό μας. Δυστυχώς το 2013 απεντάκτηκε το έργο γιατί δεν ορίμασε η μελέτη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, ο Διευθυντής κύριος Πλουμής μίλησε στην εκπομπή Κρήτη σήμερα της Κρήτη TV, θέλοντας να υπενθυμίσει ότι αυτά τα παιδιά αξίζουν το σεβασμό και την ευαισθησία μας. Ανταυτού όμως εισπράττουν την αδιαφορία της πολιτείας. Είναι ντροπή για τον νομό Ηρακλείου, την τέταρτο πληθυσμιακά δήμο στην Ελλάδα, να μην έχει ένα σχολείο με προδιαγραφές ειδικής αγωγής.